Γεια σας, είμαι η Ευτέρπη, είμαι γιαγιά και είμαι παντρεμένη με τον Ζαχαρία. Στην κοσμάρα του ο Ζαχαρίας. Εκείνος νομίζει ότι μετά τα 60 έχει τελειώσει ο έρωτας. Παιδάκι μου αυτός έχει πάψει να με βλέπει σαν γυναίκα, εδώ και κάτι χρόνια. Εγώ όμως αισθάνομαι ακόμη νέα και έχω ανάγκες. Δεν νομίζετε ότι χρειάζομαι κάποιον να μου τις καλύψει αυτές τις ανάγκες? Έτσι, άρχισα και εγώ να μιλάω στο Facebook με ένα άλλο παντρεμένο. Άρχισα να μιλάω με τον Κωστή, ο οποίος είναι 42 χρονών, παντρεμένος όπως σας είπα. Με τα πρώτα κιόλας μηνύματα, έδεσε το γλυκό μεταξύ μας. Φάνηκε αμέσως ότι είχαμε ερωτική χημεία. Με ήθελε και τον ήθελα πολύ. Μία μέρα λοιπόν, έφυγα από το Ζαχαρία κρυφά και πήγα και τον συνάντησα. Επειδή όμως εδώ είναι επαρχία και η πόλη είναι μικρή, δεν θέλαμε ούτε εγώ, ούτε αυτός να μας πάρει κανένα μάτι και έτσι συναντηθήκαμε και με πήγε στο πατρικό του σπίτι, που είναι άδειο, αφού οι γονείς του έλειπαν διακοπές. Έτσι, αναγκαστήκαμε να μπούμε αμέσως στο ψητό, από το πρώτο κιόλας ραντεβού. Παιδιά, ο Κωστής με έριξε στο κρεβάτι και με έκανε να ξεχάσω το όνομά μου. Τι να σας λέω τώρα? Ό,τι και να σας πω, δεν θα καταλάβετε πως με έκανε να νιώσω ο Κωστής. Με έκανε και σπαρταρούσα σαν ψάρι. Αυτό ήταν κάτι που το ένιωθα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ερωτική χημεία στο φουλ. Γύρισα στο σπίτι αργότερα και ο Ζαχαρίας, όπως σας είπα, στην κοσμάρα του. Έλειπα τόσες ώρες από το σπίτι και ούτε καν ρώτησε που ήμουνα. Με κάνει ώρες-ώρες και αναρωτιέμαι. Μήπως είμαι αόρατη? Το σίγουρο είναι πάντως ότι με αγνοεί. Δεν ενδιαφέρεται για μένα. Βρήκα όμως τον Κωστή, ο οποίος βέβαια είναι ένας άνθρωπος μόνο για το κρεβάτι, αλλά να σας πω, δεν με νοιάζει. Μη σας πω ότι με βολεύει κιόλας, γιατί στην ηλικία μου δεν είμαι για σχέσεις. Μου αρκεί και το κρεβάτι. Ο Κωστής, όπως σας είπα, δεν μασάει, οπότε μια χαρά όλα. Δεν νομίζετε? Εκείνος βέβαια είναι πολύ όμορφος άντρας και δεν το βλέπω να κάθεται για πολύ με μια γυναίκα σαν εμένα. Η εξιντάρα είναι εξιντάρα. Κάποια στιγμή θα θελήσει να βρει καμία μικρούλα και θα με παρατήσει. Να σας πω όμως, το Facebook είναι εδώ. Έφυγε ο Κωστής, θα έρθει γνωριμία με άλλον. Ευτυχώς που υπάρχει στις μέρες μας η τεχνολογία και μία έτσι μία να κάνω, θα γνωρίσω 10 άντρες. Αφήστε μηνύματα στα σχόλια. Περιμένω.